Σας ακούω, εσύ. Τζένι, τι ωραία που σε βρίσκουμε. Τι ωραία που συναντιόμαστε και τι ωραία που είσαι στη Θεσσαλονίκη και γίνεται όλο αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο που γίνεται όλο αυτό. Για ένα μήνα είναι υπέροχο. Ξέρεις, μαζευτήκαμε όλοι οι πατριώτες εδώ για να βοηθήσουμε σε αυτό το σκοπό. Και πολύ, πολύ, εσύ που πολύ είσαι. Καλά έκανες. Εγώ πρέπει να είμαι εδώ, αλλά μην νομίζεις με την πρώτη ευκαιρία στην πατρίδα μου θέλω να είμαι κι εγώ. Να τα λέμε όλα αυτά. Θέλουμε να μας πεις για ποιο λόγο είσαι στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται εκεί, τι θα γίνει σήμερα και ποιο μεγάλο σκοπό και πολύ ιερό σκοπό πρόκειται να υποστηρίξετε. Περίμενα να ξαναβάλω το ακουστικό, να τα πω όλα αυτά που ρώτησε. Γιατί μιλάμε μέσω κινητού μου. Λοιπόν, έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά από το περιοδικό Glow. Μισό λεπτό, μιλάω πάλι μόνη μου. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, εμείς ακούμε, δεν μιλάς μόνη σου. Εμείς ακούμε. Λοιπόν, έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά από το περιοδικό Glow, που κλείνει τα 100 τεύχη. Είναι ένα εξαιρετικό περιοδικό, με μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Και όχι επειδή έχει τύχει να συνεργαστώ πολλές φορές μαζί τους, αλλά και σαν αναγνώστρια είναι ένα από τα περιοδικά τα οποία εκτιμώ και αγαπώ. Είναι πιστοί σε αυτό που κάνουν, έχουν πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ και θεωρώ ότι η κίνηση που κάνανε για να επικοινωνήσουν τα 100 τεύχη για ένα μήνα αυτό το workshop που έχουν φτιάξει το pop-up store στη Τσιμισκή, δίπλα από τη Χαν, δίνουν όλες τις λεπτομέρειες. Καλά κάνεις. Επειδή έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, δηλαδή τα λεφτά τα οποία θα μαζευτούν πηγαίνουν στο, πηγαίνουν στο ορφανοτροφείο Μέλισσα Θηλαίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούν όλοι να έρθουν εδώ να πάρουν δώρα, τα οποία max η τιμή τους είναι μέχρι 30 ευρώ. Μάλιστα. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν και πολλές δράσεις ώστε να κάνουν ένα διαδραστικό περιοδικό με κόσμο ο οποίος έρχεται, μιλάει, γίνονται διάφορες εκθέσεις, κάποιες ομιλίες και γενικά για ένα μήνα η πόλη ζει μέσα του περιοδικού Glow. Είναι πάρα πολύ ωραία κίνηση. Η ομάδα αυτό που το σκέφτηκε ήταν πραγματικά πρωτότυπο και χαίρομαι που από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν μιλάω εγώ. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες μου από το Instagram που ελπίζω να πουληθούν. Εύχομαι δηλαδή να πουληθούν. Εννοείται πώς θα πουληθούν. Το απόγευμα γυρνάω Αθήνα. Α, είσαι μόνο για τόσο λίγο. Εσείς τι κάνετε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι, είχα την Πέμπτη το βράδυ και γυρνάω σήμερα. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Να πω για το περιοδικό Glow ότι είναι κάτι το οποίο ήταν μια κίνηση η οποία ήταν λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στα free presses ούτως ή άλλως, έτσι. Έχει βγάλει μερικά από τα πιο δυνατά free presses που έχουν βγει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Απλώς η καινοτομία του Glow είναι ότι είναι ένα lifestyle free press περιοδικό, το οποίο όμως έκανε πραγματικά έδωσε μια άλλη πνοή στα free presses και γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επίσης να τονίσουμε ότι το ορφανοτροφείο Μέλισσα, εκεί που θα δοθούν και τα χρήματα από όλη αυτή την κίνηση, την μηνιαία, είναι μια κίνηση που έχει ξεκινήσει, παιδιά, τη δεκαετία του 1920 στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και τώρα το ορφανοτροφείο Θηλαίων. Είναι ορφανοτροφείο Θηλαίων και είναι πολύ σημαντικό που η ομάδα των ανθρώπων του Glow αποφασίζει να δώσει τα λεφτά ή να δώσει μάλλον έμφαση στη δουλειά που γίνεται εκεί, γιατί όπως καταλαβαίνουμε οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και δεν υπάρχει επιχορήγηση από το κράτος, οι φόροι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Όλοι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Όλα είναι δύσκολα πλέον. Στη Θεσσαλονίκη αισθάνεσαι καλά που είσαι τώρα, αισθάνεσαι κάπως αλλιώς, διαφορετικά, καλύτερα? Πάντα αισθάνομαι καλά. Είναι η πόλη μου. Έτσι είναι. Ξεκινάω να αισθάνομαι καλά πριν ανέβω στο αεροπλάνο, από την Αττική Οδό που αεροδρόμιο. Τζένι. Στην τηλεόραση θα σε ξαναδούμε κάποια στιγμή, γιατί φαντάζομαι έχεις διαβάσει και εσύ, αν δεν έχεις διαβάσει, γράφονται πάρα πολλά ότι θα επιστρέψεις στο Μέγκα πάλι με κάποια άλλη εκπομπή. Υπάρχει κάτι που συζητάς? Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Αλλά μέχρι να οριστικοποιηθούν δεν μπορώ να πω τίποτα σίγουρο. Με το Μέγκα? Εσείς τι κάνετε εκεί? Εμείς κοίταξε να δεις. Ο Βασιλικός ποτίζεται. Ο Βασιλικός ποτίζεται. Μπορεί, κάνει, δεν μπορεί... έχω και εικόνα τώρα, δεν σας βλέπω. Μιλάω μόνη μου. Κάνεις, είμαστε πολύ όμορφοι. Αφού γυρνάς σήμερα το απόγευμα, από σήμερα το απόγευμα και για τις επόμενες 7-8 μέρες, εάν θες βρες λίγο χρόνο να κάνουμε ένα Βασιλικό. Να κάνουμε ένα Βασιλικό, ναι. Θα το συζητήσουμε, Εντάξει, λοιπόν. Αλλά έχει φουντώσει η γλάστρα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Μπράβο.
Την προσέχουμε, την προσέχουμε αυτή τη γάστρα, Τζένι μου. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει πολύ πόντισμα, ξέρεις, λίγο ήλιο. Όχι, όχι. Με μέτρο. Έχω, διάβασα σε ένα κάπου τώρα στο ίντερνετ το είδα. Είδανε κάτι φωτογραφίες και έγραφαν από κάτω. Η Τζένι Μπαλατσινού καλύτερη από ποτέ, πιο ωραία από ποτέ και όλα αυτά. Εσύ αισθάνεσαι έτσι, Τζένι? Δεν ξέρω, παιδιά, πώς είμαι σήμερα, τα μαλλιά μου καλή. Καταπληκτική. Όχι, αλλά αλήθεια, ξέρεις, καμιά φορά... Είσαμε καλά, εντάξει, δεν... αυτά τώρα, ξέρεις, είναι υπερβολές. Καλύτερα από ποτέ, χειρότερα από ποτέ, όλα είναι στον υπερθετικό βαθμό. Ναι, αλλά πάντως αυτό ήταν ένα θετικό, καλύτερα από ποτέ. Είναι μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, να μας πεις, σε παρακαλώ, πώς έχει, αν θέλεις βεβαίως, πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η καθημερινότητά σου? Είσαι γραφείο, τρία παιδιά, χαμός, μεγαλώνουν υποχρεώσεις τώρα? Όπως ήταν, ναι. Όπως ήταν, σηκώνομαι νωρίς, γύρω σε 6 και 4. Φεύγει ο μικρός, τρώω μισό πρωινό με το μικρό, μισό πρωινό με τις μεγάλες. Φεύγουν οι μεγάλες ή τις πάω εγώ καμιά φορά. Μετά κάνω λίγο γυμναστική και μετά πάω γραφείο. Όπως ήταν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ρυθμοί είναι οι ίδιοι. Το πρόγραμμα και η οικογένεια παραμένουν σε μια σταθερή. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αυτή η διαφορά που υπάρχουν ανάμεσα στα κορίτσια και στο Μάξιμο, σε μπερδεύει καθόλου? Δηλαδή, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις διαφορετικά προβλήματα, ρε παιδί μου, σε διαφορετικές ηλικίες. Αισθάνεσαι καμιά φορά να λες, ας πούμε, ότι πω, ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα, πώς θα τα βγάλω πέρα? Εντάξει, δεν έχω πει ποτέ πώς θα τα βγάλω πέρα, αλλά έχει πλάκα γιατί η κάθε ηλικία έχει τα δικά της, το κάθε φύλλο αντιμετωπίζει τα πράγματα διαφορετικά, αλλά και πάλι δεν είναι δύο κατηγορίες, αγόρια-κορίτσια, είναι και θέμα χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Το κάθε παιδί γενικά είναι διαφορετικό, όπως και κάθε άνθρωπος. Καταλαβαίνει, σε ρωτάει. Αλλά, ναι, σε ρωτάει. Ξέρω τι ρωτάει, ναι. Σε ρωτάει γιατί... Όχι, δεν ξέρει, έρχεται. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, ευχαριστώ, Τζένι, ευχαριστώ. Γιορτές, Τζένι, που θα κάνετε, Αθήνα? Εδώ, οικογενειακά, γιατί τα παιδιά θέλουν να είναι με τους τους επίσης τις γιορτές. Είναι η τελευταία χρονιά της μεγάλης στο σχολείο, οπότε καταλαβαίνεις, θα πρέπει να το γιορτάσει εδώ περισσότερο με τους φίλους της παρά με εμάς. Εντάξει, δεν πειράζει, τώρα στην θα τα έχεις δηλαδή, αυτά. Ναι, σε αυτές. Σας ευχόμαστε ολόψυχα και από καρδιάς και με πολύ 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 αγάπη τις πιο χαρούμενες και όμορφες γιορτές σε όλη την οικογένεια και τα πολλά πολλά φιλιά μας. Και σε περιμένει ο Βασιλικός με τη γάστρα, Τζένι. Δεν ξέρεις τι ωραία θα περάσεις. Θα τον στολίσουμε κιόλας. Δεν ξέρεις τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζένι. Ήταν η κυρία Τζένι Μπαλατσινού.